Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, σήμερα οι Έλληνες μετανάστες, συνολικά ο ελληνικός λαός, χρειάζεται να κάνει τους δικούς του υπολογισμούς. Θα πρέπει να σκεφτεί καλά. Στο εξής, όταν το κράτος κατακτητής του Ισραήλ θα συνεχίσει να επιβάλλει τη γενοκτονία στον Παλαιστινιακό λαό, οι ευρωβουλευτές που θα εκλέξει θα χειροκροτούν ψηφίζοντας ότι έχει το Ισραήλ τάχα δικαίωμα στην αυτοάμυνα, στηρίζοντας τη σφαγή Παλαιστινίων, το μεγάλο έγκλημα που διαπράττεται τώρα και στη Ράφα. Όταν οι λαοί θα ζητούν μαχητικά και ανυπότακτα αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα πριν το 1967, αυτοί που θα εκλέξει θα αναγνωρίζουν τελικά το Ευρωνατοϊκό Προτεκτοράτο του Κωσόβου? Γιατί αυτά έκαναν μέχρι τώρα με ψηφίσματα ξεπλήματα του Ισραήλ, που ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του Βελόπουλου στο Ευρωκοινοβούλιο, που σήμερα είναι αυτά που οπλίζουν την άγρια καταστολή σε βάρος των αγωνιζόμενων φοιτητών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Βερολίνο ως το Παρίσι. Όταν, για παράδειγμα, με ένα στόμα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και Ευρωπαϊκή Ένωση θα λένε και πάλι σε εργάτες, αγρότες, νεολαία, ότι, ξέρετε, ξύσαμε τον πάτο και δεν υπάρχει φράγκο για σας. Οι ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων που έχει εκλέξει ο λαός θα συμφωνούν επαυξάνοντας και την ίδια ώρα θα συνεχίσουν να ψηφίσουν στο Ευρωκοινοβούλιο για 120 δις γη και είδωρ, όπλα, βάσεις, πυρομαχικά στο Ζελένσκι για το υπεριαλιστικό μακελιό ΝΑΤΟ-Ρωσίας στην Ουκρανία. Και μάλιστα θα λένε ότι είναι το ΝΑΤΟ μια ιερή αμυντική συμμαχία, όπως πρόσφατα είπε ο κύριος Κασελάκης. Ενώ επιπλέον θα ταΐζουν πλουσιοπάροχα και το μεγάλο κεφάλαιο με τα δις του Ταμείου Ανάκαμψης και της ΚΑΠ, όλα τους κόπος και ιδρώτας του λαού. Γιατί αυτά έκαναν όλα αυτά τα χρόνια οι ευρωβουλευτές όλων των υπόλοιπων κομμάτων πλην ΚΚΕ, ψηφίζοντας τα ψηφίσματα πολεμικά τελεσίγραφα, εγκρίνοντας κονδύλια ματωμένα πλεονάσματα και μνημόνια από τον ιδρώτα των λαών για να δίνονται πεσκές στους ομίλους. Όταν, για παράδειγμα, θα συνεχίσουν να παίρνουν αντεργατικές οδηγίες και κανονισμούς που επιβάλλουν, όπως τώρα, την εργασιακή γαλέρα της εξοδοντικής εξαήμερης ή εφταήμερης 13ωρης δουλειάς χωρίς υπερορίες, οι ευρωβουλευτές που θα εκλέξει ο λαός θα χειροκροτούν απαιτώντας ακόμα περισσότερα, όπως να αυξηθούν όρια ηλικίας και ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία υπέρ της μεγαλοεργοδοσίας. Τα ίδια και όταν, για παράδειγμα, με κανονισμούς και οδηγίες θα συνεχίσουν να καταδικάζουν το λαό σε τραγικές ελλείψεις προσωπικού, υποδομών που εκφράζονται και στα ελληνικά σχολεία που κλείνουν ή στα νοσοκομεία που, προσέξτε, από το 1991 στη Γερμανία έχουν κλείσει πάνω από 520 νοσοκομιακές μονάδες και πλέον το 1/3 είναι δημόσιες και έχουν καταργηθεί πάνω από 185.000 κρεβάτια. Μιλάμε για ασύλληπτα νούμερα. Γιατί η υγεία, η παιδεία, η πολιτική προστασία θεωρούνται κόστος και αρένα επιχειρηματικών συμφερόντων που ο λαός πρέπει να ξαναπληρώνει για τα αυτονόητα στο όνομα της αγοράς. Γιατί όλα αυτά ψήφισαν μέχρι σήμερα οι ευρωβουλευτές όλων πλην ΚΚΕ και αυτά θα συνεχίσουν να ψηφίσουν και την επόμενη πενταετία. Θα εκλέξει λοιπόν ο λαός κόμματα και ευρωβουλευτές που θα στηρίζουν τα συμφέροντά του ή αντιπάλους του που θα στρέφονται και πάλι σε βάρος του και υπέρ των ομίλων, των λόμπι και των ΜΚΟ. Στην ίδια πλευρά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις βρίσκονται με τα γαυγίσματά τους και η ακροδεξιά κυβέρνηση Μελώνη της Ιταλίας και ο Λεπέν και το ΑΕΦΕΝΤΕ της Γερμανίας, όπως και ο Βελόπουλος, που ο ευρωβουλευτής του ψήφισε τις αποφάσεις και τους υπεριαλιστικούς πολέμους, την ΚΑΠ με τις γνωστές ολέθριες συνέπειες για τους αγρότες, όπως και τους δίθεν πράσινους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγούν στην απογείωση της ακρίβειας. Και δεν είναι μόνο ότι υπάρχει ακρίβεια, είναι και ότι εμείς γινόμαστε όλο και πιο φτωχοί. Γιατί
Ταυτόχρονα όλες αυτές δυνάμεις πλειοδοτούν μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον αντικομουνισμό, με προκλητικές απαγορεύσεις, παραχάραξη της ιστορίας, ανιστόρητα κηρύγματα που δεν μπορούν όσο και αν το πασχίζουν να θάψουν το μεγαλείο της συγκλονιστικής μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών που κάρφωσε ο Σοβιετικός λαός την κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο στο Reichstag. Η μνήμη παραμένει χαραγμένη και αυτή γράφτηκε με το αίμα των λαών. Η αλήθεια μία, ο σοσιαλισμός είναι η μόνη πραγματική διέξοδος από την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Γιατί όλοι τους πλέον και οι ακροδεξιοί ισχυρίζονται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί τάχα να βελτιωθεί και να συνέλθει κρύβοντας τον ανεπίστρεπτο χαρακτήρα της ως διακρατική ένωση του κεφαλαίου που μόνο χειρότερη γίνεται. Γιατί όλοι τους θα συνεχίζουν να κρύβουν από το λαό τι ψήφισαν ή προκλητικά θεωρεοποιούν εκτρώματα που θα τα βρίσκει ο λαός στο δρόμο του και βεβαίως όλοι εκτός του ΚΚΕ, γιατί ο λαός έχει στήριγμά του για να τον ενημερώνει το ΚΚΕ έγκαιρα για να καταψηφίζει την αντιλαϊκή πολιτική εκεί που ψηφίζεται και να οργανώνει την πάλη πριν να είναι αργά στο δρόμο του αγώνα. Γιατί το ΚΚΕ δεν περνά τα αιτήματα του λαού από τα φίλτρα των κοστολογημένων προτάσεων με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου. Δεν περνά τις διεκδικήσεις του λαού από την κρυσάρα του κόστους ωφέλους και τους κόφτες των δημοσιονομικών περιορισμών. Γι' αυτό μεταφέρει και αναδεικνύει ατόφιες, ακέραιες τις διεκδικήσεις και τις πραγματικές ανάγκες όπως την αισθάνονται και οι μετανάστες και συνολικά ο λαός. Γιατί καταδικάζει και αντιπαλεύει τα ευρωνοσιακά κριτήρια που απορρίπτουν από χέρι μέτρα βάλσαμο όπως αυξήσεις μισθών για ουσιαστική ανάσχεση της ακρίβειας και των φόρων ή για τις κατεπίκουσες ανάγκες για ελληνικά σχολεία, δασκάλους, κτίρια, υποδομές, για δουλειά με συλλογικές συμβάσεις με δικαιώματα, για νοσοκομεία που δεν θα είναι μαγαζιά και υγεία που δεν θα είναι εμπόρευμα, αλλά αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν αγαθό, για προξενία με πλήρες προσωπικό και δωρεάν υπηρεσίες και έγγραφα για τους μετανάστες. Γιατί τελικά μόνο το ΚΚΕ και στο εξωτερικό διαθέτει δραστήριες, ζωντανές οργανώσεις με πλούσια δράση στο πλευρό των Ελλήνων μεταναστών, στα συνδικάτα και εγγυώνται ότι τα αιτήματά τους δεν θα μείνουν υπομνήματα ή κάποιο email διαμαρτυρίας που οι υπάλληλοι τους, όπως για παράδειγμα ενάντια στο έγκλημα των Τεμπών, θα ακουστεί δυνατά, θα συνενωθεί με την πάλη του λαού στην Ελλάδα στην ίδια αγωνιστική κατεύθυνση. Γι' αυτό λοιπόν πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ, για να δυναμώσει πολύ περισσότερο η εργατική αντιπολίτευση, για να σπάσουμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να σταλεί πανευρωπαϊκό μήνυμα σε όλη την Ευρώπη, για την Ευρώπη της ειρήνης, του σοσιαλισμού. Γιατί με πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ στην Ευρωβουλή σημαίνει πιο δυνατός ο λαός, εκεί που κρίνονται όλα, εκεί που αλλάζουν όλα, εκεί που ανατρέπονται όλα, στο δρόμο του αγώνα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, να δώσουμε τη μάχη μέχρι τέλους. Οι φάκελοι έχουν έρθει, να οργώσουμε με κόσμο που μπορούμε να του πούμε τι πας να κάνεις, ψήφισε ΚΚΕ, να δώσουμε τη μάχη όσο το δυνατόν περισσότεροι να έρθουν στην Ελλάδα να ψηφίσουν. Να είστε καλά.